Έκανε αποκαλύψεις για άκρως απόρριτες πληροφορίες. Πληροφορίες. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Ιστορίες μυστήριου. Παράξενα. Ανεξήγητα φαινόμενα. Άγνωστη, μυστηριώδη τόπη. Κυνήγη φαντασμάτων. Κατάρες. Μέρη που δεν είχες φανταστεί ότι υπάρχει. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μύθι, η πραγματικότητα. Είσαι στο Mystery Place Project. Με το σημερινό επεισόδιο βγαίνουμε εκτός του πλανήτη μας για να γνωρίσουμε τα μυστήρια της Σελήνης και να μάθουμε περισσότερα για τις πληροφορίες περί εξωγήινης ζωής σε αυτήν. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε, πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα και το ταξίδι στο μυστήριο ξεκινά. Ο πρώην πιλότος της CIA, John Lear, έδωσε μια συνέντευξη που έφερε σε αμηχανία πολλούς. Οι αμφιλεγόμενες πληροφορίες του μιλούν για 250 εκατομμύρια ανθρωποειδών εξωγήινων που ζουν στη Σελήνη. Είναι αλήθεια? Ο Lear είναι ένας γνωστός και αμφιλεγόμενος χαρακτήρας στην κοινότητα ερευνητών UFO. Ανέφερε ότι ανακάλυψε μυστικές δομές στη Σελήνη και επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, έδειξε κάποιες εικόνες που υποτίθεται ότι δείχνουν τεκμήρια αυτών των τεχνητών σχηματισμών. Υπάρχουν επίσης πολλοί ερευνητές που πιστεύουν ότι οι δομές στο φεγγάρι κρύβουν κάποιο είδος επιστήμης ή τεχνολογίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Lear αναφέρει επίσης ότι κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης υπάρχουν περιοχές όπου ζουν φυλές γκρίζων εξωγήινων, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι η πιο επικίνδυνη φυλή. Σύμφωνα με τον πρώην πιλότο της CIA, σε αυτές τις υπόγειες εγκαταστάσεις υπάρχουν εργαστήρια όπου γίνονται γενετικά πειράματα. Στη δεκαετία του 80 και του 90, έκανε αποκαλύψεις σχετικά με άκρως απόρριτες πληροφορίες σχετικά με την εξωγήινη δραστηριότητα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 1953 ένας άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο, δηλαδή ένα άτια, συνετρίβη και εντός του βρήκαν ένα εξωγήινο ανθρωποειδές σόν που το ονόμασαν ΕΒΕ3 και το οποίο στη συνέχεια βοήθησε την Αμερικανική κυβέρνηση να κατασκευάσει κάποια διαστημικά σκάφη με εξωγήινη τεχνολογία. Το 1962 είχαμε σκάφος που θα μπορούσε να φτάσει σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός, όπως τα εξωγήινα οχήματα, και άλλα αρκετά γρήγορα για να φτάσουν στη Σελήνη σε 60 λεπτά και σε μερικές ώρες να μεταβούν στον Άρη. Αποκάλυψε επίσης και ότι στον κόκκινο πλανήτη υπάρχουν περίπου 600 εκατομμύρια εξωγήινα όντα και μερικές ανθρώπινες αποικίες. Σύμφωνα με τον Lear, η NASA έχει κυκλοφορήσει φωτογραφίες που ελήφθησαν από τον Απόλλων στις αποστολές 8, 10 και 11 για να κρατήσει μερικά μυστικά του φεγγαριού. Αυτές οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν το 1971 στο βιβλίο της NASA SB2-46. Παρά την επεξεργασία, μπορείτε να δείτε μία πόλη, μία διαστημική βάση, αγωγούς, δρόμους, βλάστηση, ατμόσφαιρα, φώτα, εξορυκτικές εργασίες και έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Και όλα αυτά στο φεγγάρι.
Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε εξωγήινη συνεργασία, αφού πολλά κτίρια στη Σελήνη ήταν ήδη εκεί πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Λίαρ, ό,τι γνωρίζουμε για τη Σελήνη είναι μια κυβερνητική απάτη με στόχο να κρύβουν τις εξωγήινες δραστηριότητες και προγράμματα. Λέει επίσης ότι έχουν αποκρύψει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί πλανήτες στο σύμπαν όπως η Γη. Οι πρώτες επισκέψεις στη Σελήνη πιθανότατα συνέβησαν χάρη στο σκάφος αντιβαρύτητας του Τέσλα. «Αν μπορούσα να το αποδείξω», είπε, «θα ήμουν ήδη νεκρός». Γνωρίζουμε την τεχνολογία που έχει αποκτήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ χάρη στον Τέσλα, η οποία επένδυσε δισεκατομμύρια πάνω στις έρευνες που, όπως αφήνει να εννοηθεί, έκλεψαν από τον Τέσλα. Στο βίντεο του Λίαρ μπορείτε να δείτε κάποιες φωτογραφίες από ένα παρατηρητήριο το 1946. Εξηγεί πως η Σελήνη δημιουργήθηκε εντός του Δία πριν από 40 εκατομμύρια χρόνια. Υποτίθεται ότι κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων, πριν από 15.000 χρόνια, παγιδεύτηκε στην τροχιά της Γης. Ως εκ τούτου, λέει, άρχισαν να εμφανίζονται μεγάλες πόλεις, πολιτισμοί και βάσεις στη Σελήνη. Δήλωσε επίσης ότι η Γη είναι μια πλανητική φυλακή που χρησιμεύει ως τόπος τιμωρίας. Ο Τζον Λίαρ έχει απίστευτες γνώσεις, οπότε δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι συνεχώς αμφισβητείται από αρνητές αυτών των θεωριών. Ωστόσο, αυτός ο πρώην πιλότος της CIA ήταν επίσης πρώην αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ. Έχει πιλοτάρει περισσότερα από 100 διαφορετικά αεροσκάφη και έχει πολλά πιστοποιητικά που το αποδεικνύουν. Η πιο συναρπαστική απόδειξη για εξωγήινη ζωή στο φεγγάρι προήλθε από τον ίδιο τον πρώτο άνθρωπο που πάτησε σε αυτό, τον Νίλ Άρμστρονγκ. 2, 1, 0, all engines running. Είχε πει «Είναι εδώ, είναι παρκαρισμένοι στον κρατήρα και μας παρακολουθούν». Αυτός ο καταπληκτικός ισχυρισμός έκανε τόσο τους λάτρες των UFO όσο και την κοινότητα των UFO να φουντώνουν με την εικασία ότι οι άνδρες μας δεν ήταν οι μόνοι κατά τη διάρκεια του επικού περιπάτου τους στην επιφάνεια του φεγγαριού, αλλά ταυτόχρονα οδήγησε πολλούς να εικάσουν ότι αυτό που αναφέρθηκε ήταν Ρώσοι που είχαν ήδη κερδίσει τη μάχη του φεγγαριού. Ο Νίλ δεν ήταν ο μόνος αστροναύτης που έκανε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την πίστη του στην εξωγήινη δραστηριότητα στο φεγγάρι. Ο Έντγκαρ Μίτσελ, ένας πολύ προσγειωμένος άνθρωπος της επιστήμης και ο έκτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι, εξέφρασε ανοιχτά τη γνώμη του ότι το φεγγάρι θα μπορούσε πολύ εύκολα να στεγάσει μια εξωγήινη φυλή. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου σε αυτό το διαπλανητικό ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήρια, συνωμοσίες και εξωγήινα όντα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.